Κύριε Γεροστεργίου, γεια σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά, κύριε Γεροστεργίου. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 8.30 ώρα, έχετε προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το επίδομα θέρμανσης. Όχι για το επίδομα θέρμανσης, είναι για την πολιτική που ασκείται στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Α, ναι, το επίδομα θέρμανσης είναι ένα κομμάτι της συνολικής πολιτικής. Ακριβώς, ένα κομμάτι. Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα για την εξίσου του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι ενώσεις καταναλωτών ήμασταν αντίθετες. Το είχαμε δηλώσει στέλνοντας επιστολές διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Την προηγούμενη χρονιά δεν τέθηκε σε ισχύ, το έχουμε όμως φέτος μπροστά μας, σε καιρούς από οικονομική άποψη πολύ δυσχερείς, ειδικά και με τα νέα μέτρα. Η οικονομική κατάσταση των πολιτών βαθαίνει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα βέβαια να μην μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτή τη νέα τιμή για να ζεσταθεί. Επομένως, μας περιμένει ένας πολύ κρύος χειμώνας με αρνητικές συνέπειες ακόμα και στην υγεία μας. Θα το πληρώσουμε δηλαδή πιθανότατα σε φάρμακα. Οι ενώσεις λοιπόν καταναλωτών της Βόρειας Ελλάδας κατά την τελευταία περιφερειακή συνάντηση μεταξύ άλλων αποφάσισαν να μην σταθούν μόνο στην αποστολή επιστολών προς τους αρμόδιους, αλλά να προβούν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ταυτόχρονη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα την ίδια ώρα και ημέρα δηλαδή. Σήμερα στις 8.30 ώρα οι ενώσεις καταναλωτών από την Φλόρινα μέχρι και τον Εύρο θα έχουν δημιουργήσει... Ναι, κύριε, μας ακούτε? Έπεσε γραμμή. Μάλιστα, έπεσε γραμμή. Α, είμαστε έτοιμοι. Κύριε Γεροστεργίου, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, εντάξει, έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ, συνεχίστε. Λοιπόν, όπως έλεγα, αποφασίσαμε οι ενώσεις καταναλωτών της Βόρειας Ελλάδας κατά την τελευταία συνάντηση που είχαμε να οργανώσουμε πιο δυναμικές αντιδράσεις σε σχέση με την πολιτική που ασκείται στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και έτσι οργανώσεις από τη Φλόρινα μέχρι και τον Εύρο σήμερα στις 8.30 ώρα σε κεντρικά σημεία των πόλεων θα οργανώσουν ανάλογες τέτοιες συγκεντρώσεις όπως θα γίνει και σήμερα στην Καβάλα στις 8.30 ώρα στην πλατεία Καμνεργάτη. Κυρία Γεωστεργίου, το γεγονός ότι μέχρι και τώρα το Υπουργείο Οικονομικών αναζητά λύσεις αναφορικά με το επίδομα θέρμανσης, ένα από τα κομμάτια για το οποίο θα αντιδράσετε σήμερα, και μιλάμε για προβλήματα που, όπως πολίτες οι οποίοι το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν είχαν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλών εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να μην μπορεί να εντοπίσει τα πραγματικά του στοιχεία. Και το δεύτερο πρόβλημα, λέει, αφορά τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές διαμερισμάτων με αυτόνομη θέρμανση, καθώς η χωρίς του επιδόματος προβλέπεται, λέει, με βάση τα χιλιοστά του διαμερίσματος. Έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πραγματικής κατανάλωσης. Το γεγονός, κύριε Γεροστεργίου, ότι ακόμη και τώρα που είμαστε 9 Νοεμβρίου, ο χειμώνας έρχεται σιγά σιγά και ακόμη θέματα όπως το επίδομα θέρμανσης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη οριστικά. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Θεωρούμε ότι είναι προχειρότητες και το επίδομα θέρμανσης είναι μια προχειρότητα διότι δεν λύνει το θέμα το να μπορέσει ο πολίτης να βάλει πετρέλαιο και να ζεσταθεί, αφενός διότι είναι πολύ μικρό το ποσό το οποίο δίνεται, αφετέρου ότι υπάρχουν δυσκολίες στην καταβολή του όπως προαναφέρατε κι εσείς, και το τρίτο είναι για το χωρισμό της Ελλάδας σε ζώνες, όπου και εκεί έχουμε και δίνεται βέβαια και το ανάλογο επίδομα, σε αυτό βλέπουμε μία προχειρότητα. Για παράδειγμα, η Ξάνθη έχει μπει στην Β' ζώνη έναντι της Δράμας που είναι στην Α' ζώνη, ενώ θα έπρεπε και η Ξάνθη και η Δράμα να είναι στην ίδια ζώνη, την Α' ζώνη, διότι έχουν και οι δύο τις ίδιες χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην ορεινή και παιδινή περιοχή και καταλαβαίνετε ότι
το κρύο είναι τσουχτερό και στη Ξάνθη και στη Δράμα. Επομένως έπρεπε, και τουλάχιστον εμείς συζητούσαμε και σαν Ενώσεις Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας, να υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και με ειδικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να επιδοτείται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και όχι βέβαια να δίνεται αυτό το επίδομα. Και ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα, κύριε Γεωργιού. Μου αναφέρατε προηγουμένως ότι ανάλογες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε όλη την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλούσα με έναν δημοσιογράφο από την Καστοριά, ο οποίος μου έλεγε για μια κινητοποίηση που προγραμματίζανε άνθρωποι από την Καστοριά και αντιφλόρινα στην Βουλή και λέγανε θα πετάξουν πάγο μπροστά στη Βουλή. Είχε πει τότε ο δημοσιογράφος αυτός ότι ακόμη και σε μια τέτοια κινητοποίηση οι Καστοριανοί και οι Φλωρινιώτες δεν ήταν ενωμένοι. Θεωρείτε ότι θα πρέπει επιτέλους να ισχύσει αυτό το «ισχύς εν τη ενώση» και γι' αυτό κάντε πρωτοβουλία όπως η σημερινή να υπάρξουν αντιδράσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακριβώς θεωρούμε ότι η δύναμη είναι στην ένωση όλων μας. Όσο έχουμε κοινές φωνές, τόσο πιο δυνατές θα είναι αυτές και θα στέλνουν το μήνυμα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια οι ενώσεις καταναλωτών της Βόρειας Ελλάδας, ξεκινώντας από τις ενώσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να συναντιόμαστε και να κάνουμε κοινές δράσεις όπως είναι η σημερινή. Μόνο αν όλοι ενώσουμε τις φωνές μας, τότε μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και για τη σημερινή εκδήλωση εμείς στείλαμε επιστολές και ζητήσαμε να έρθουν μαζί μας και η Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών και ο Εμπορικός Σύλλογος και η Ομοσπονδία Βενζινοπολών. Τα θέμα είναι κοινό, αφορά όλους μας, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί για να στείλουμε δυναμικά τη φωνή μας. Ένα αναμονή λοιπόν της σημερινής συγκέντρωσης 8.30 το βράδυ προς το παρόν. Κυρία Γεωργιού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό σας απόγευμα να έχετε. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.